τα αρμόδια για πολλά από τα προγράμματα τα οποία τρέχουν ή θα τρέξουν και θα θέλαμε κάποιες απαντήσεις, μια και έχουμε την ευτυχή συγκυρία να σας έχουμε κοντά μας. Να ξεκινήσουμε με το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Πότε θα αρχίσει η εφαρμογή του, πότε θα ανακοινωθεί, ποιες θα είναι οι 30 περιοχές όπου θα έχουμε το ελάχιστο κειμένο εισόδημα και αν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, το πότε, εμείς είμαστε κύριε Παπαδάκη έτοιμοι από τις 2 Φεβρουαρίου και με την νομοθετική ρύθμιση και με την ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση, τα οποία επειδή το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή θα γίνει σαν μία φάση, πρώτη φάση του διευρυμένου που θα γίνει από 1η-1η-17 σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό αυτή η πρώτη φάση έπρεπε να εγκριθεί από τους θεσμούς. Εδώ είχαμε την κλασική περίπτωση της καθυστέρησης που κρατάει το Διεθνές Νομοσηματικό Ταμείο. Μέχρι σήμερα, και ενώ από τις 2 Φεβρουαρίου έχω καταθέσει τα πάντα, ενώ έχουμε την έκθεση της World Bank που συνηγορεί για τις προτάσεις μας, δεν έχουμε απαντήσεις, παράκολληση εργεία. Άρα λοιπόν η απάντηση... Όταν θα είναι έτοιμοι και θα μας απαντήσουν, εμείς θα αρχίσουμε. Θα με την ολοκλήρωση λοιπόν των διαπραγματεύσεων και τη συμφωνία θα αρχίσει και η εφαρμογή γιατί σας έτοιμοι. Ελπίζω, εμείς είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε κανονικά. Υπάρχει θα όμως... γίνει σε 30 δήμους όπως είπατε. Τους ξέρουμε αυτού. Βεβαίως τους ξέρουμε, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμοι. Εκείνο που είναι ανακοινώσιμο είναι ότι πρώτον οι Δήμοι έχουν επιλεγεί με βάση τον πληθυσμό των περιφερειών τους, δηλαδή ανάλογα με τη δύναμη πόσο μεγάλη είναι η περιφέρεια στην οποία ανήκουν, ανάλογοι είναι και οι Δήμοι, ο αριθμός τους. Όχι το ίδιο ένα Δήμο στην Αττική και ένα Δήμο στην Κρήτη ή στα Ιόνια, γιατί αυτό είναι λάθος, όπως έγινε το προηγούμενο. Το δεύτερο είναι 3 παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη. Ο ένας είναι τα ποσοστά ενεργείας, ο δεύτερος είναι το ποσοστό της φτώχειας, τα ποσοστά της φτώχειας ανάλογα όπως είχαν βρεθεί από την εφαρμογή του νόμου της ανθρωπιστικής κρίσης και του ΤΕΒΑ. Τώρα, γι' αυτό σας λέω, σε αυτά μόλις δεν ολοκληρωθεί έχουν... λοιπόν, μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία θα αρχίσει και η εφαρμογή του. Υπάρχουν όμως, προσέξτε, υπάρχουν ενστάσεις από το προηγούμενο όπου δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα, μας λένε εδώ δικαιούχοι. Όχι, όχι. Έχουμε κλείσει το προηγούμενο και τις ενστάσεις τους. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν πάρει, έχουν ειδοποιηθεί και έχουμε δώσει πήρανε, τα επιπλέον. Δηλαδή. Όχι, έχουμε δώσει, αλλιώς έχουν απορριφθεί από τις επιτροπές οι ενστάσεις. Άρα να μην περιμένουμε κάποια απάντηση. Άρα να μην δηλαδή όσοι δεν έχουν απάντηση έχουν απορριφθεί. Αυτό έχει κλείσει και έχει κλείσει με 27 εκατομμύρια έναντι των 20 που είχε προϋπολογιστεί. Οι 13 δήμοι που ήταν θα είναι και στους 30 ή θα είναι καινούργιοι 30 δήμοι. Θα είναι καινούργιοι 30 δήμοι για να διευρυνθεί η διδακταία ύλη, δηλαδή να μάθουν περισσότεροι δήμοι πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Και μας είπατε ότι από 1η-1η-17 θα εφαρμοστεί για όλη την Ελλάδα και όχι για όλη την Ελλάδα και θα στοιχήσει 900 εκατομμύρια, κύριε Παπαδάκη. Ένα παράπονο μεγάλο. Το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας εσείς το ελέγχετε, εσείς όχι προσωπικά, το Υπουργείο σας. Θα σας πω. Το πρόγραμμα της επισιτιστικής βοήθειας έχει 2 ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο ένας είναι το ΕΙΑΔ, ο φορέας δηλαδή ο οποίος, στον οποίο ανήκει το πρόγραμμα και τρέχει το πρόγραμμα με την εποπτεία μας, δεν βγάζω καθόλου την ουρά μας απ' έξω. Και δεύτερος φορέας εποπτικός και ελεγκτικός είναι οι 57 συμπράξεις, κοινωνικές συμπράξεις, τις οποίες κάναμε σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή στους 57 νομούς για να καταλαβαινόμαστε, οι οποίες είναι leader, στις οποίες είναι leader, αρχηγός, ή περιφέρεια ή δήμος. Προσέξτε τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες. Δίνουν στους δικαιούχους
σάπια προϊόντα. Θα σας πω. Να σας δείξω εικόνα και θέλω πραγματικά. Θα κοιτάξτε, αυτά τα πορτοκάλια που ήταν σε ένα σύνολο 2 κιλών είναι σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν καταγγελίες από δήμους, όπως ο Δήμος Σικεών για παράδειγμα, ο οποίος έκανε, μάλιστα έβγαλε και δελτίο τύπου, σάπια προϊόντα. Και δεν είναι προϊόντα, ξέρετε, ενώ είναι ελληνικά προϊόντα. Ακριβώς, είναι προϊόντα τα οποία είναι ελληνικά προϊόντα, πράγματι, το διερεύνησα. Είναι ελληνικά προϊόντα, τα οποία όμως ήταν για εξαγωγή, είναι σε συσκευασίες με γραμμένα σέρβικα γράμματα, τους ξέμειναν αυτά τα προϊόντα της εξαγωγής και τα μοιράσαμε στους φτωχούς. Αυτό δεν σας λέω ότι εσείς θέμα, τα ελέγξατε ένα-ένα, αλλά επειδή ξέρω την ευαισθησία σας. Κοιτάξτε. Ξέρω από την πρώτη στιγμή τι συμβαίνει, ακριβώς γιατί αυτά είναι τα 35 εκατομμύρια τα οποία εμείς σαν Υπουργείο κάναμε μαζί με το ΕΙΑΔ όλες τις προμήθειες, δηλαδή τους διαγωνισμούς με το Υπουργείο Εμπορίου. Πρέπει να σας πω, ήταν μια ασύλληπτη ταλαιπωρία. Έχουν κατοχυρωθεί σε Έλληνες προμηθευτές και αυτοί κάνουν την εξής διαδρομή και θα πω και για τον περιβόητο Δήμο Σικεών, γιατί ήμουνα την περασμένο Σαββατοκύριακο στη Μακεδονία, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, άρα το ξέρω από πρώτα. Γιατί είναι γραμμένα στα σέρβικα, μπορείτε να ξεκινήσετε από αυτό, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε εδώ, αυτή είναι η συσκευασία. Θα σας πω. Είναι, δεν το έψαξα, κυρία Φωτίου, για να μην σας λέω και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν χωρίς ρεπορτάζ. Είναι από χωριό της Αργολίδας τα προϊόντα, τα οποία διακινεί μία εταιρεία η οποία κάνει και εξαγωγές. Αυτή η εταιρεία προφανώς αξιόπιστη, καλή, πολύ καλή, δεν λέω εγώ δεν είναι καλή εταιρεία. Τα προόριζε για τη Σερβία. Τα προόριζε για τη Σερβία. Σέρβικα σημαίνει πορτοκάλι. Βλέπει λοιπόν ο άπορος ότι του έρχονται σάπια προϊόντα με σέρβικα γράμματα. Καταρχήν, κύριε Χατζηδα, κύριε... μας μπερδέψατε λογοκόμης. Λογοκόμης με τον κύριο Χατζηδάκη. Έχετε το Χατζηδάκι δίπλα και σας μπέρδεψα. Λόγω των μαλλιών. Σας λείπει, κύριε Χατζηδάκη. Καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, μην το πούμε, μην το διευρύνουμε. Αυτό συνέβη, κακό συνέβη. Σε 2-3 δήμους πήραμε τα εξής μέτρα και κάναμε αμέσως τους εξής ελέγχους. Πρώτον, εισμέν τη Μακεδονία στο Δήμο Σικεών, leader είναι ο Περιφερειάρχης Μακεδονίας, ο κύριος Τζιτζικώστας. Υποψήφιος και καλός είναι. Απαράδεκτο που δεν έκανε τον έλεγχο. Απαράδεκτο που δεν έκανε. Όχι, όχι, όχι. Τον έκανε τον έλεγχο. Εγώ δεν θα ρίξω σε κανέναν. Πότε σάπισαν, κύριε Παπαδάκη, τελευταία μέρα, θα κάνουμε τώρα στην πλάτη των φτωχών ανθρώπων πολιτική. Έτσι. Για καθίστε να σας πω. Έτσι, για να δείτε. Συμφωνώ. Να τα αφήσουν όμως όλοι για να αποδώσουμε τα του Κέσσερι στο Κέσσερι. Λοιπόν, πήγανε τα προϊόντα στον κύριο Τζιτζικώστα. Ο κύριος Τζιτζικώστας τα παρέλαβε διότι τα προϊόντα ήτανε κατεψυγμένα σε 6 βαθμούς, γιατί πηγαίνουν με μεγάλα ψυγεία, όπως ξέρετε. Δεν πηγαίνουν έτσι τα προϊόντα. Κατεψυγμένο, λοιπόν, πορτοκάλι στην Ελλάδα δεν είναι που κατεψυγμένα, πέφτουνε... είναι ψυγμένα. Είναι πώς μεταφέρεται το προϊόν. Μάλιστα. Λοιπόν, μην λέμε τώρα θα βάλετε από κάτω. Όχι. Τι βάζετε τώρα, τίποτα, ναι, τίποτα. Για να διαβάζω κιόλα, αν η Φωτίου είπε ότι δίνουμε κατεψυγμένα πορτοκάλια. Όχι, λοιπόν, γράφουμε από κάτω ότι οι περιφέρειες έχουν τον κύριο υποπτικό ρόλο για την επιστημιστική βοήθεια. Όχι, 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 όχι. Σας είπα μόλις ότι σε αυτό, κάθε αφού να το γράφουμε, τι να σας πω. Σας είπα, κύριε Παπαδάκη, για διορθώστε το. Σε κάθε περιφέρεια. Σάπια ήταν όμως, κάθε... αυτό είναι. Μισό λεπτό. Τώρα μην εξηγήσουμε τη διαδρομή του πορτοκαλιού. Θα το παραλάβει. Αν με αφήσετε μισό λεπτό, θα το καταλάβετε αμέσως. Ναι, εντάξει, αλλά για να μην σας κουράζω. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης είναι leader της Μακεδονίας. Να μην σας κουράζω. Σε άλλο μέρος είναι δήμος leader. Λοιπόν, προσέξτε, για να μην σας κουράζω. Δεν τον ενδιαφέρει το φτωχό το leader. Ότι πήρε σάπιο πορτοκάλι τον ενδιαφέρει. Μέχρι όμως τα προϊόντα να πάνε στη διανομή. Στα σέρβικα. Αφήστε με να μιλήσω. Ναι, στα σέρβικα, γιατί είναι γραμμένο. Αυτά τα προϊόντα χάλασαν και κακώς
Ο προμηθευτής έκανε αυτό το τεράστιο λύθιστημα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, διατάξει να εξεταστική επιτροπή να δούμε τι ακριβώς θα σέρβικα, είναι. Γιατί είναι γραμμένα, κυρία Φωτίνη. Δεύτερον, όλα τα προϊόντα αυτά θα αντικατασταθούν. Στα σέρβικα γιατί ήταν γραμμένα, μπορείτε να πείτε. Στα σέρβικα γιατί ήταν γραμμένα. Νομίζω πάνε πορτοκάλια. Αυτό, ναι. Αυτό το πόμο ράντζα που σημαίνει πορτοκάλι. Να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ό,τι εξάγεται εκτός χώρας είναι με διεθνείς προδιαγραφές. Μα στην πρέπεζα πήγανε, έχουμε. Δεν πήγανε στην Σερβία. Στην πρέπεζα, είναι στην χώρα καλύτερο έχουμε. Λοιπόν, αυτό ο προμηθευτής το έκανε για καλό. Δεν το έκανε για κακό. Στην πρέπεζα, στην Άρτα σας λέω ότι πήγανε. Δεν πήγανε στην Ουγγαρία τα πορτοκάλια. Του ξέμειναν του προμηθευτή του και λέει, από τα θα δώσουμε εκεί πέρα. Ήταν οι συσκευασίες για εξαγωγή και τις δώσαμε στους φτωχούς. Δεν έχω να υπερασπιστώ κανένα προμηθευτή. Έχω να πω όμως ότι όταν σου δίνουν προϊόντα από εξαγωγή είναι συνήθως τα καλύτερα και τα πιο ελεγμένα. Εδώ ήταν τα λοιπόν, πιο σαφή. Να μην λέμε αυτά που είναι εξαγόγημα προϊόντα αυτό που λέτε, είναι πάντως τα καλύτερα. Εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε το... Πάμε, τα αφήνουμε τα προϊόντα και θα κάνετε έλεγχο και ελπίζουμε την επόμενη φορά. Εσείς θα θυμάστε ότι αυτά όλα θα αντικατασταθούν. Βεβαίως. Αυτό θα πείτε. Θα δοθεί όλη η ποσότητα εκ νέου στους δικαιούχους και επιπλέον. Μάλιστα. Ακριβώς διότι υπήρξε όλο αυτό το πρόβλημα. Να σας ρωτήσω τώρα, ανακοινώθηκε ότι η κάρτα σύντησης θα παραταθεί για 2-3 μήνες ακόμα. Βεβαίως. Και μετά. Ακούστε, εμάς το σχέδιό μας ήταν από 1η Απριλίου ακριβώς να ανοίξουμε δύο πλατφόρμες. Η μία θα αφορούσε τις 30 δήμους και όλοι και οι υπόλοιποι 290-300 θα είχαν παράταση της ανθρωπιστικής κρίσης του νόμου μέχρι τέλους 16. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχναμε ένα δίκτυο για όλη τη χώρα ασφάλειας. Αυτό λοιπόν δεν έγινε για τους λόγους που σας εξήγησα μόλις. Άρα προεκτείνουμε αυτή τη στιγμή για 3 μήνες, επεκτείνουμε. Τρεις, όχι δύο. Ναι, τρεις. Για τρεις, γιατί ελπίζουμε ότι εν τω μεταξύ θα ανοίξουμε τις δύο πλατφόρμες που σας είπα για όλη τη χώρα. Μάλιστα. Προνοιακά επιδόματα. Υπάρχει αίτημα και παράκληση να δοθούν τα προνοιακά επιδόματα όχι το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου, αλλά τις τελευταίες μέρες του Απριλίου. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους. Έχουμε Άγιο Πάσχα. Και αυτό το προνοιακό επίδομα θα βοήθαγε τους δικαιούχους να κάνουν κάπως πιο εύκολη τη ζωή τους. Υπάρχει πιθανότητα να δώσουμε πιο μπροστά τα προνοιακά επιδόματα. Αυτό θυμάστε, το είχαμε κάνει τα Χριστούγεννα. Ναι. Το θυμάστε αυτό. Βεβαίως. Και προσπαθούμε με όλες τις υπηρεσίες τώρα πάλι και με τους εποπτευόμενους φορείς ή καογά και τα λοιπά να το επαναλάβουμε. Άρα υπάρχει πιθανότητα προνοιακά επιδόματα να δοθούν πριν από το Πάσχα. Πριν ουσιαστικά από την 1η Μαΐου. Αυτό είναι για όσα είναι να δοθούν τώρα, έτσι, όχι αυτά τα οποία είναι για μετά. Είναι του Δημήνου, είναι του Δημήνου. Δεν μιλάμε του για τα οικογενειακά, τα προνοιακά. Του Δημήνου. Δημήνου. Για του Δημήνου. Μάλιστα, γιατί εδώ. Είναι του Μαρτίου, Απριλίου. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή εξέλιξη. Γιατί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να κάνουν άλλο θέμα που αφορά την αρμοδιότητα. Οικογενειακά επιδόματα, Γιώργο. Να μας πει η κυρία Φωτίου τι πρόκειται να αλλάξει, τι θα συμβεί, πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων. Γιατί το λέτε αυτό, τα οικογενειακά επιδόματα πληρώνονται κανονικά. Το λέμε, κανονικά, κυρία Φωτίου, γιατί αφορά 2,5 εκατομμύρια. Γιατί το λέτε αυτό. Αφορά 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, γι' αυτό. Είσαστε αρμόδια να μας δώσετε απαντήσεις. Τι εννοείς? Θα αλλάξει βέβαια, κάτι δεν σαν... έχουμε καμία καθυστέρηση στα οικογενειακά, δίνονται κανονικά και το ξέρετε. Θα δοθούν 22... Είπατε και προηγουμένως και θέλω να το επαναλάβω ότι είναι ακατάσχετα και πολύ σωστά το είπατε, σας άκουγα. Και να σημειώσω κάτι ακόμη για τους ακροατές σας, αποκλειστικό, ότι δηλαδή όλοι όσοι έχουν πάρει το 15 ενίσχυση ιδιοκτήτες, έχουν πάρει επίδομα ενοικίου, γιατί νοικιάσαν τα σπίτια τους σε συμπολίτες μας που βρισκόντουσαν στον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, δεν θα τα δηλώσουν τα χρήματα αυτά, γιατί ήταν αυτό αφορολόγητα. Μάλιστα, δεν θεωρείται. Θυμάστε λοιπόν ότι ήταν αφορολόγητα και άρα... Ναι, αυτά τα χρήματα της επιδότησης ενοικίου που πήγαν στον ιδιοκτήτη. Τα χρήματα στον της ιδιοκτήτη. Ναι. Ο ιδιοκτήτης δεν θα
δηλώσει αυτά τα χρήματα ήταν αφορολόγητα. Δεν κινδυνεύει να χάσει κάποια επιδόματα, μα είναι δικαιούχο. Όχι, καλό, όχι, όχι είναι, δεν θα επιβαρυνθεί. Είναι αφορολόγητο. Ναι. Είναι αφορολόγητο το ποσό τη επιδότηση. Για τα οικογενειακά, ξέρετε γιατί επιμένουμε, κυρία Μήπως αλλάξουν τα κριτήρια. Γιατί υπάρχει μέσα στο μνημόνιο δέσμευση για 1 δισεκατομμύριο μείωση στην κοινωνική πρόνοια. Μπράβο. Αφορά και εδώ τα οικογενειακά επιδόματα. Είναι πολύ σημαντικό. Και έχετε πολύ δίκιο που το επισημαίνετε. Στο μνημόνιο δεν λέει να κοπούνε τα 900 εκατομμύρια που μόλις είπα, το 0,5 του ΑΕΠ, να βρεθούν από τα προνοιακά επιδόματα. Λένε να βρεθούν από όλες τις μη ανταποδοτικές παροχές καθόλου το μήκος κυβέρνησης, across the government είναι η ακριβής έκφραση, δηλαδή όλα όσα δίδονται από όλη την κυβέρνηση, φοροαπαλλαγές, το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, αυτό μιλάμε ότι πρόκειται για ένα σύνολο 7,5 δις. Αντίθετα, τα προνοιακά επιδόματα... 7,5 δις όχι θα κοπούν, 7,5 δις είναι συνολικές κοινωνικές παροχές του κράτους, αυτό μας λέτε. Από αυτά τα 7,5 δις... Από αυτό ζητάει να βρεθεί το 900 εκατομμύρια. Λοιπόν, τώρα θα σας απαντήσω. Η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία πληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τεχνική βοήθεια, έκανε μία μελέτη πάνω σε όλα αυτά τα επιδόματα. Τα συμπεράσματα της ήταν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρώπη των 28 σε φοβερή υστέρηση ως προς το προνοιακά, ως προς προνοιακές παροχές. Τι δηλαδή, βρίσκεται στο 2,2 του ΑΕΠ όταν ο μέσος όρος των 28, προσέξτε τι σας λέω, των 28 είναι στο 4,1%. Κατόπιν τούτου εμείς λέμε στους εταίρους ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι εδώ δεν μπορούν να υπάρξουν περικοπές. Εσείς τους το λέτε, αυτοί τι σας λένε. Αυτοί τι σας λένε. Ακούστε, εσείς μπράβο και καλά κάνετε που τους το λέτε. Αυτό σας είπα και αυτοί σας θα πούνε και... εφαρμόστε τη συμφωνία. Το ένα δις. Και σας είπα και τη διγλωσία. Ότι οι μεν Ευρωπαίοι θεωρούν ότι αυτά που λέμε είναι σοβαρά και ότι πράγματι ενώ είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αναδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους και να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς ότι πρέπει να παίρνουν, ποιοι πρέπει να παίρνουμε και έχουν ξεκινήσει όλες αυτές οι ας πούμε μελέτες, δεν υπάρχει πιθανότητα να κόψουμε από τα προνοιακά επιδόματα, οικογενειακά δηλαδή και ατόμων με αναπηρία, γιατί αυτά καταλαβαίνει τα δύο ο λαός όταν λέτε εσείς προνοιακά επιδόματα, τα οποία όμως είναι 1,3 δις συνολικά. Λοιπόν, αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να τα κόψουμε όλα. Θα αυτό τα κόψετε, δεν επιμείνει, το ζητάει τι θα ούτε κάνετε. Ο πιο τρελός του δούνου του. Κανείς δεν το ζητάει. Άρα αυτό δεν θα κοπούν τα οικογενειακά επιδόματα, ούτε θα αλλάξουν τα κριτήρια. Δεν μπορεί να κοπούν τα οικογενειακά μάλιστα επιδόματα. Μάλιστα. Είμαστε τελευταίοι μάλιστα στην Ευρώπη. Δεν θα κοπούν, λοιπόν, κοπούν. Δεν θα κοπούν. Και βεβαίως δεν μπορούμε να κόψουμε τα επιδόματα ατόμων με αναπηρία, γιατί εκεί βρισκόμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά καταλαβαίνετε μάλιστα ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Κύριε, και τα οικογενειακά ηθικά είμαστε πάτος. Δεν υπάρχει πιο χαμηλό από όλη την Ευρώπη. Σας βλέπω σκεπτικό, κύριε Χατζηδάκη. Όχι, παρακολουθώ. Έτσι κι αλλιώς σε μερικές μέρες θέλω να ελπίζω θα ξέρουμε όταν θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι έχει το ρεκόρ της αξιοπιστίας, προεκλογικές υποσχέσεις. Ενώ εσείς σε το είχατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη, της αξιοπιστίας. Κύριε Φωτίου, κρατήστε είχατε την ψυχραιμία σας. Είχατε μεγάλη αξιοπιστία γιατί εφαρμόζατε χωρίς να μιλάτε. Αυτός που θα φτάσατε σας τιμωρήσει, αυτός που θα σας τιμωρήσει, εσείς το θα είναι οι ψηφοφόροι σας, δεν θα είμαστε εμείς. Στο 2,2. Κυρία Φωτίου, θυμηθείτε τη 13η
τη σύνταξη, θυμηθείτε τα 700. Κυρία Φωτίου, θυμηθείτε εσείς τα μεγάλα στραπάτσα που πάθατε τρεις φορές. Ψυχραιμία. Και κρατήστε λιγάκι. Ψυχραιμία, διότι μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και η κακή του ώρα. Αν το πάτε εκεί. Κρατήστε τη, να μην σκάσετε, αλλά κρατήστε. Αν το πάτε εκεί, σα είπα, μία του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και η κακή του ώρα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Έχετε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ των αναλυθών υποσχέσεων. Και αυτή την ώρα αυτός που θα σας εκδικηθεί θα είναι η ίδια η πραγματικότητα. Να φάτε το μνημόνιο που έλεγε ότι θα κάνετε, θα βρείτε πλεόνασμα. Κυρία Φωτίου, πείτε μας ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Η κατάσταση φέτος σε σχέση με πέρσι είναι καλύτερη ή χειρότερη? Και ένας από εσάς να το πει στον ελληνικό λαό. Ακούστε λίγο, ακούστε το λίγο. 12. Ένα απλό ερώτημα. Η κατάσταση φέτος, τώρα, τον Απρίλιο του 2016, είναι καλύτερη από τον Ιανουάριο του 2015 όταν παραλάβατε την κυβέρνηση, χειρότερη? Πείτε ότι είναι πολύ καλύτερη. Είναι καλύτερη σε πολλούς τομείς. Αν σας πω για την ανθρωπιστική κρίση. Εσείς το πιστεύετε, άντε και δύο-τρεις ακόμα υπουργοί της κυβέρνησης. Κρίση, πηγαίνετε να κάνετε μια βόλτα στις φτωχές γειτονιές. Δεν έχετε διαβάσει δημοσκοπήσεις. Δεν έχετε δει. Ότι δεν μπορώ να τη βγάλω ούτε σε ένα χρόνο. Εμένα μου φτάνει αυτή η απάντηση. Για πείτε μου εμένα για τα 135 εκατομμύρια του ΤΕΒΑ που τα είχατε και λιγνάζατε. Πείτε μας εσείς για τα 2 δις που υποσχεθήκατε για ανθρωπιστική βοήθεια και δίνετε λιγότερα από όσα δίναμε εμείς. Κυρία Φωτίου, δίνετε λιγότερα από όσα δίναμε εμείς. Δεν πρόκειται να σας αφήσω να τρομοκρατείτε κανέναν. Δεν χρειάζεται. Ό,τι και να κάνετε, από εδώ και πέρα είστε καταδικασμένοι, να ξέρετε. Είτε αφήσετε είτε δεν αφήσετε, σας έχει πάρει κάτω βόλτα. Το Υπουργείο, αλλά δυστυχώς έχει πάρει και την Ελλάδα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μιλάτε και οι δύο και δεν ακούμε. Κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, παρακαλώ. Πιστεύω από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα παίξω παιχνίδια στην πλάτη των φτωχών. Αλλά. Εδώ δεν με έρχονται προχή, κύριε Κατζηδάκη, έχουμε κάποια παράπονα, εξακολουθούν να έχουν. Για το θέμα των ενστάσεων λέει ο κόσμος, ουδέποτε μας ενημέρωσαν για την πορεία των ενστάσεών μας. Και στο Υπουργείο που παίρναμε μας λέγανε δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα. Ένα. Δεύτερον, για το πρόγραμμα επισητιστικής βοήθειας, πήγε κυρία με 10 μηνών παιδάκι. Και λέει, ρε παιδιά, θέλω πάνες, γιατί βλέπω ότι έχετε πάνες για το μωρό μου. Της λένε, πόσο μηνών είναι το μωρό? Λέει, 10. Μέχρι 10 δίνουμε, το παιδί σας είναι πάνω από 10, δεν σας δίνουμε. Γελία πράγματα. Μιλάμε αυτά για το. Κύριε Παπαδάκη, έτσι. Είναι ακριβώς η διαχείριση που γίνεται. Επάτητη από... πάνω σας. Με συγχωρείτε. Πάτητη πάνω σας. Αυτή είναι η διαχείριση. Εγώ έφτιαξα 57 κοινωνικές συμπράξεις. Δεν λειτουργεί. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Ελλάδος δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μιλώ για ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Λοιπόν, φτωχοί είναι και Νεοδημοκράτες και ΚΚΕ λοιπόν, και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι. Όπου φτωχό και μοίρα του, όχι όπου φτωχό και κόμμα του. Σε έφτιαξα για να διαχειριστούν προϊόντα που εγώ έκανα όλες τις προμήθειες. Θέλω λοιπόν όποια παράπονα έχουν να έρχονται εδώ να τα λένε αντί να τηλεφωνάνε στον Παπαδάκη. Φαίνεται ότι. Έμαθα μα την τηλεφωνάνε πρώτα μετά σε εσάς, δεν βγάζουν άκρη και μετά. Και μετά έρχονται εδώ σε εμάς, καταλάβατε έτσι. Γίνεται το ανάποδο. Πιστέψτε μας. Διότι. Δεν θέλουμε να γίνει το παράρτημα του Υπουργείου εμείς. Ακούστε με ένα πράγμα. Οι ειδοποιήσεις έρχονται ηλεκτρονικά εκεί που έχεις κάνει την αίτηση. Και άρα έχουν ειδοποιηθεί όλοι. Κύριε Καραθανασόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι πριν να παράξουμε την Υπουργό? Δύο κουβέντες μόνο. Ανεξάρτητα, ανεξάρτητα των διακήρυξεων, γεγονός είναι ότι πρώτον ότι μειώνονται οι δικαιούχοι και μειώνονται και οι κοινωνικές παροχές. Αυτό δεν είναι να αφισβητείται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, συζητάμε στο 2016 για φτωχούς και εξαθλειωμένους. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γίνεται για το λόγο ακριβώς να μάθουμε να ζούμε με τη φτώχεια και την εξαθλίωση και βεβαίως να μοιραστεί στους αυτούς που είναι λιγότεροι φτωχοί η διαχείριση της φτώχειας. Όταν θα πρέπει κανονικά η συζήτηση να ήταν ποιοι ευθύνονται για τους φτωχούς και τους εξαθλειωμένους, πώς μπορεί να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο. Όχι μόνο δεν θα εξαλειφθεί,
αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει και σε συνθήκες ανάπτυξης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και διαμορφώνουμε μηχανισμούς διαχείρισης των ακραίων φαινομένων φτώχειας, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Άρα δηλαδή τους λέμε, μην ελπίζετε σε τίποτα, απλώς ορισμένα ψίχουλα που θα πέφτουν από το τραπέζι των πλουσίων για να μπορείτε να καλύψετε κάποιες ελάχιστες ανάγκες οι οποίες έχετε. Αυτό είναι το προκλητικό στην όλη συζήτηση. Κυρία Φωτίου, υπάρχει αφού πιθανότητα. Θέλω να του απαντήσω. Ακούστε μισό λίγο. Μισό λεπτό, κύριε Σιωμόπουλε. Ναι, αλλά είναι ερώτημα αν του κάνουν κόσμου. Οι συνομιλητές σας σχόλια, θα απαντώ. Απαντάτε. Εγώ ή θα βγω σε εσάς και θα μιλάω με εσάς, θα μιλάω και με τους συνομιλητές σας. Λοιπόν, αφήστε με μισό λεπτό. Καλό είναι να. Ο κύριος Καραθανασόπουλος συνήθως το λέει καλύτερα. Λέει ο καπιταλισμός θέλει να πάρει από τους φτωχούς για να τους κάνει αυτούς φτωχότερους και να τους δώσει τους φτωχότερους. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ακούστε ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε βρει είναι στα χέρια μας λόγω της κρίσης, αλλά και λόγω βέβαια του καπιταλισμού που φτιάνει τις κρίσεις, και σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν ξέρει μόνο ένα κομμάτι της αριστεράς τη θεωρία, ξέρει και το υπόλοιπο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς βρήκαμε στα χέρια μας αυτή την τεράστια δεξαμενή άπορων ανθρώπων. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πολύ σωστά το λέτε κύριε Καραθαλασσόπουλε, μπορεί πολύ γρήγορα να γίνει παγίδα της φτώχειας. Δηλαδή να εγκλωβίσει τους ανθρώπους αν τους δίνει απλά ένα επίδομα. Εμείς δεν προτιθέμεθα να το εφαρμόσουμε έτσι και γι' αυτό είπαμε ότι θα εφαρμόσουμε τρεις πυλώνες και γι' αυτό το λέμε. Το είπατε για τους πυλώνες όμως, αλλά μέχρι. Αλληλεγγύη. Μέχρι να έρθουν οι τρεις πυλώνες, θα πέσουν οι πυλώνες των στοιχείων των ανθρώπων. Οι υπηρεσίες. Δηλαδή, όλοι αυτοί θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας δωρεάν. Όλοι αυτοί πρέπει να έχουν τη πρόσβαση. Τη στιγμή που κατεδαφίζεται το σύστημα υγείας. Και δημιουργούνται. Σας ακούω, κύριε Καραθανασόπουλε. Έχουμε διαφορετική άποψη. Δημιουργούνται τα διάφορα κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, τα διάφορα κοινωνικά ιατρία και μέσα από εκεί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Όταν το εθνικό σύστημα υγείας καταραίει το εθνικό σύστημα υγείας και το γνωρίζετε πολύ καλά. Ακούστε με λιγάκι. Θα πρέπει λέω να... λοιπόν ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες. Τους είπατε τους πυλώνες. Και θα εφαρμόσουμε τις υπηρεσίες. Ο τρίτος, κύριε Παπαδάκη, αφού τους είπαμε, ποιος είναι? Είναι η εργασία. Πότε θα το δω αυτό? Σε διάφορες μορφές εργασίας. Όποιες μπορούμε. Άτυπες μορφές απασχόλησης από την που θα είναι φτηνό εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα. Και θα παίρνει 3,60. Πώς, έτσι δεν είναι? Ποιος σας το είπε έτσι αυτό? Δεν είναι αυτές οι μορφές? Γιατί πρέπει να είναι φτηνό εργατικό? Όχι, τα διάφορα προγράμματα. Όχι, 350 ευρώ. Με 350 ευρώ. Όχι, όχι, κύριε. Όχι, κατεδαφίζονται τα δικαιώματα παντού. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις υποχρεωτικά. Θα γίνονται μεγάλοι αγώνες γιατί κατεδαφίζονται. Κύριε Καραθανασόπουλε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάω. Δεν βοηθάει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Λοιπόν, να καταλάβει ο κόσμος θέλει. Δεν βοηθάει. Θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό για την συμμετοχή της. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα. Μια μικρή διακοπή για να σας δώσω τη δυνατότητα από 2-3 λεπτά να